Καλημέρα σε όλους. Βλέπετε ότι και ο Θεός είναι σύμμαχός μας σε αυτή την εκδήλωση. Μέχρι το βράδυ αργά δεν τα πηγαίναμε και πολύ καλά. Αναρωτιόμασταν τι θα γίνει με την ημέρα, γιατί σε υπαίθριο χώρο βρισκόμαστε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση. Πανασυλλογιώτατε Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, Αντιδήμαρχε κύριε Μάριε Τσορμπατζίδη, εκπρόσωπε του Δημάρχου, να απευθυνθώ και στους συλλόγους που δηλώνουν την παρουσία τους εδώ σε αυτή την εκδήλωση. Έχω δίπλα μου την Εμινέ Μπουρουτζή από τον Σύλλογο Πομάκων και βέβαια οι οικοδεσπότες εδώ, και εννοώ τον Θεανό Πασχάλη και τον Ζαφίρη τον Τζάκο, που είναι οι συγγραφείς του βιβλίου, και βέβαια την κυρία Γεύση του Λουμίδου που μας φιλοξενεί στο χώρο της, στο Μέλι Γεύσης. Την ευχαριστούμε πολύ, γιατί πραγματικά για όσους πρώτη φορά επισκεπτόμαστε αυτό το χώρο, βλέπουμε ότι είναι μια οικοτεχνία που δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή, σε έναν χώρο που μπορεί ο καθένας να επισκεφθεί και να ενημερωθεί για το μέλι και όλα τα σκευάσματα, τα παρασκευάσματα που φροντίζει η Γεύση αλλά και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι ο αφανής ήρωας. Είναι αυτός, ναι, είναι ήρωας με το ήττα κεφαλαίο, γιατί είναι αυτός που κάνει όλη τη δουλειά και η Γεύση την προωθεί. Έτσι, έτσι είναι η Ηρακλή. Ο Σύλλογος Τραντέλενες βέβαια είναι εδώ και μαγείρεψε ο Σύλλογος Τραντέλενες, γι' αυτό και δεν θα πούμε πάρα πολλά, γιατί κάποια από τα εδέσματα τρώγονται κρύα, κάποια τρώγονται και ζεστά και δεν θέλουμε να κρυώσουν, καθώς εδώ είναι μια βιωματική γιορτή και θέλουμε να βιώσουμε όλη αυτή την ιστορία έτσι που εξελίσσεται με αυτό το πιάτο. Κομωτινή στο πιάτο λοιπόν, Θεανό Πασχάλη Ζαφίρης Τσάκος, και κανείς με το που βλέπει το βιβλίο νομίζει ότι κρατάει ένα πιάτο στο χέρι του. Λευκό το βιβλίο. Όπως λευκά πρέπει να είναι τα σερβίτσια ή τουλάχιστον παραδοσιακά ήταν λευκά πάντα όταν σερβίραμε. Τώρα τελευταία έχουμε περισσότερα χρώματα και περισσότερα σχέδια. Και αυτό το λευκό και απλό ήταν αυτό που έφερνε και την αλήθεια. Όπως κρατώντας κανείς αυτό το βιβλίο ή ξεφυλίζοντάς το, βλέπει καταπληκτικές φωτογραφίες από τον Γιάννη Καραγκιουμλέζη και τη Θεανό Πασχάλη, που έχουν βάλει έτσι το δικό τους χεράκι, ώστε να δούμε εδώ φαγητά και σε εικόνες. Και αυτές οι εικόνες έχουν μία αλήθεια. Μια πραγματική αλήθεια. Και το λέω αυτό γιατί πριν σχεδόν 20 χρόνια συνεργαζόμουν με ένα φίλο, τον Ανδρέα τον Σφυρίδη, από το στούντιο Εικόνα στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία, που φωτογράφιζε, που η κυρίως δουλειά του τώρα φωτογραφίζει ξενοδοχεία, τότε φωτογράφιζε εδέσματα φαγητά. Η επεξεργασία που γινόταν για να φωτογραφίσει και κυρίως γρήγορα φαγητά, για να φωτογραφίσει μια μακαρονάδα ή μια πίτσα ή κάτι τέτοιο, ήταν πραγματικά απόκοσμη. Τα σπρέι που έπεφταν πάνω σε αυτά τα φαγητά, τα χρώματα, τα βάφανε αυτά τα φαγητά, για να βγει τελικά η φωτογραφία που θα τη δούμε έγχρωμη σε κάποιο περιοδικό ως διαφήμιση, για να μας είναι θελκτική, πραγματικά έβγαζε μια άλλη εικόνα. Εδώ σε όλες τις εικόνες του βιβλίου έχουμε μία πραγματικότητα. Φωτογραφίζεται το φαγητό έτοιμο, παρασκευασμένο, έτσι όπως έχει σερβιριστεί στο πιάτο μας, χωρίς φίλτρα, χωρίς επεξεργασία, έτσι ακριβώς όπως το βλέπουμε και στο τραπέζι μας, όταν θα έρθει στο τραπέζι μας. Κομωτινή στο πιάτο λοιπόν και πολύ
Λένε ρε παιδιά, Κομωτινή στο πιάτο. Εδώ η Κομωτινή ήρθε να εισβάλλει στην Ξάνθη. Παρουσιάζεται αυτό το βιβλίο στην Ξάνθη. Θα εξομολογηθώ κάτι. Το βιβλίο το ξεφυλίζαμε τις προηγούμενες μέρες μαζί με τον Γιάννη τον Μπακυρτζή. Ο Γιάννης ο Μπακυρτζής είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου. Και έτσι όπως βλέπαμε και την εισαγωγή του, βλέπαμε και τον τρόπο με τον οποίο μας βάζει μέσα στην γαστρονομία της περιοχής, ότι θα μπορούσε άνετα να λέγεται Θράκη στο πιάτο ή Ξάνθη στο πιάτο. Και το λέω αυτό στους συγγραφείς, πιθανότατα να το περιορίσαν γιατί έχουν άλλες βλέψεις. Θέλουν να κάνουν και το Ξάνθη στο πιάτο και το Αλεξανδρούπολη στο πιάτο ή βασιλείτος το Μέγρο στο πιάτο, την Ξάνθη στο πιάτο και γενικά μετά μια Θράκη στο πιάτο. Όμως όλα αυτά τα ιστορικά δεδομένα που αναλύονται στο βιβλίο, γιατί το βιβλίο δεν είναι ένας τσελεμεντές μόνο, δεν είναι μόνο συνταγές, τεκμηριώνεται, υποστηρίζεται και μέσα από κείμενα τα οποία μας δίνουν μια ιστορική πραγματικότητα, μας δίνουν το πώς η Θράκη όλη είναι ένα πολυπολιτισμικό σημείο, εκεί που είχαμε, που έχουμε ανθρώπους να έρχονται από διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας και έτσι με αλφαβητική σειρά θα πρέπει να πω ότι έχουμε Ανατολικορωμιλιώτες, Αδριανοπολίτες, Αλβανίτες, Γκαγκαβούζιδες, Ιππυρώτες, Καπαδόκες, Κυρλικιώτες, Κιζδερβενιώτες, Κρητικούς, Κύπριους, Μικρασιάτες, Παλινοστούντες, ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Πομάκους, Πόντιους, Ρωμά, Σαμακοβίτες, Αρακατσάνους, Τουρκογενείς. Λέω και πάλι τη σειρά την βάλαμε αλφαβητικά και με την ευκαιρία μια και αναφερόμαστε σε όλους αυτούς να καλωσορίσουμε και τον πρόεδρο του Συλλόγου των Κομνηνών, εδώ στα Κομνηνά βρισκόμαστε, που είναι στην παρέα μας. Και ο Σύλλογος υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, στο τεχνικό κομμάτι του βιβλίου, σε αυτή την μικρή παρουσίαση, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους συγγραφείς να μας μιλούν, θα πρέπει να πω ότι είναι μια ευχάριστη έκπληξη για ένα τέτοιο βιβλίο ότι έχουμε φιλολογική επιμέλεια από τη Σωτηρία Αποστολάκη, από τον Γιάννη τον Τζίγκα τον σχεδιασμό της έκδοσης και βέβαια την ΚΑΠΑ Εκδοτική που το αποτέλεσμα για όσους έχετε κρατήσει το βιβλίο στα χέρια σας θα έχετε δει ότι είναι εξαιρετικό. Επίσης σήμερα είναι και η γιορτή της μητέρας και θα μου επιτρέπατε να πω ότι έτσι κι αλλιώς τα φαγητά τα συνδέουμε με τη μητέρα. Συνήθως σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, η μητέρα μαγειρεύει. Και τα παιδιά τρώνε. Και ο σύζυγος. Και όλοι έχουμε τις αναμνήσεις μας μέσα από αυτό το στενό οικογενειακό περιβάλλον που μας δίνει τις πρώτες εικόνες, γεύσεις μας δίνει άμεσα, αλλά μας δίνει και εικόνες που τις συνδέουμε και με την κουζίνα του σπιτιού μας όταν ήμασταν μικροί και με το περιβάλλον, γιατί πολλά από αυτά τα εδέσματα βγαίνανε σε εκδρομές. Θα θυμάστε όλοι ίσως την Πρωτομαγιά, τα ταπεράκια που ετοίμαζε η μαμά για να πάρουμε μαζί μας και που στρώναμε μία κουβέρτα, ένα χαλάκι κάτω στο ύπαιθρο και κάναμε Πρωτομαγιά, παίρνοντας τα κλασικά και φτεδάκια. Ντολμαδάκια και όλα αυτά. Οπότε είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όλες αυτές οι γεύσεις συνδέονται με εικόνες και αναμνήσεις. Και αυτές οι αναμνήσεις που είχαμε εμείς οι πολύ μεγαλύτεροι τις έχουν τώρα και τα μικρά παιδιά.
και θα τις σκέφτονται, θα τις επαναφέρουν στη μνήμη τους αργότερα, όταν περάσουν κάποιες δεκαετίες, γιατί εμείς το έχουμε συνδεδεμένο όλο αυτό, όλες αυτές τις εικόνες, με μια παράδοση, αλλά και σήμερα γράφεται η παράδοση. Και σήμερα, στη σύγχρονη εποχή, γράφουμε, καταγράφουμε, ζούμε μια παράδοση, η οποία εξελίσσεται, είναι δυναμική, και μετά από 20, 30, 50 χρόνια θα συζητάμε για αυτήν. Και ταυτόχρονα σε αυτή τη δυναμική θα εξελίσσεται και μάλιστα σε μια συνέντευξη που είχαμε με τους συγγραφείς στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, με τον κύριο Τσάκο και την κυρία Πασχάλη, έλεγα ότι όλες αυτές οι συνταγές, οι πρότυπες, οι πρωτότυπες ή οι παραδοσιακές, έρχονται και αναμειγνύονται και βγαίνει στο τέλος ένα, δεν είναι δόκιμος ο όρος, συνοθήλευμα, εγώ θα λέγα μια μίξη, ένα μοσαϊκό από σύμπτυξη διαφόρων συνταγών. Επιμέναν οι συγγραφείς να μου λένε, ναι, εμείς θέλουμε να κρατήσουμε την παράδοση και να μείνουμε στις ατόφιες παραδοσιακές συνταγές. Σαφώς. Και γι' αυτό καταγράφονται και γι' αυτό αυτές είναι το πρώτο, η έδραση, είναι η βάση για να ξεκινήσει κανείς και να εξελίξει κάτι. Καλωσορίζουμε και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ταρενίδη. Αυτές λοιπόν οι συνταγές, κύριε Ταρενίδη, που μετά θα σας φωνάξουμε να μας μιλήσετε για τα εδέσματα που γευθήκατε και εσείς από την μητέρα σας, αυτές οι συνταγές που έρχονται από την Μικρά Ασία ως επιτοπλίστων, αλλά και από διάφορες πληθυσμιακές ομάδες εδώ ντόπιες, έχουν να δώσουν πάρα πολλά στον πολιτισμό μας ή, αν θέλετε ανάστροφα, αποκαλύπτουν τον πολιτισμό μας. Γιατί λέμε για μεσογειακή κουζίνα, λέμε ότι η βάση της είναι το ελαιόλαδο. Εδώ στην Ελλάδα λέμε για τα τυριά, λέμε για τη φέτα. Επίσης η Ελλάδα έχει, βρέχεται από θάλασσα, μιλάμε για εξαιρετικά ψάρια. Οπότε έχουμε πρώτες ύλες, οι οποίες είναι από τη γη μας, είναι από τη θάλασσά μας, αν θέλετε είναι από τον αέρα μας, από το κυνήγι ή από την κτηνοτροφία ή την πτηνοτροφία μας, και αυτές οι πρώτες ύλες είναι που καθορίζουν μετά σε δεύτερη φάση και την κουζίνα μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές, είναι και οι συνήθειες, αν θέλετε είναι και η θρησκεία. Έχουμε εδώ στην περιοχή χριστιανούς και μουσουλμάνους. Ανάλογα με τις γιορτές που έχουν οι χριστιανοί και ανάλογα και με τις γιορτές που έχουν οι μουσουλμάνοι, για κάποια διαστήματα νηστιών ή άλλων συνηθιών που φέρνει η θρησκεία, υπάρχουν συγκεκριμένα πιάτα, υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι παρασκευής, όπως και αυτό. Ο τρόπος παρασκευής μιας συνταγής επίσης μας δίνει κάποιες προεκτάσεις για τα δεδομένα της περιοχής, για το πόσο πλούσια ή φτωχιά είναι ή το νοικοκυριό ή η πληθυσμιακή ομάδα που τις χρησιμοποιεί ή τις παρασκευάζει, για ποιες είναι οι συνήθειές της, αν ψήνει στη φωτιά, απευθείας στη φωτιά ή αν χρησιμοποιεί φούρνο, ποιες είναι οι συσκευές που χρησιμοποιεί, μπορεί να είναι πρωτόγονες, έτσι, να είναι μια ψισταριά στημένη ανάμεσα σε δύο. Ορίστε, κυρία. Το σάτσι. Μπράβο. Μια ψισταριά πάνω σε δύο πέτρες. Μετά μπορεί αυτό με το πέρασμα του χρόνου να έχει γίνει μια κατασκευή μεταλλική και να το πούμε και barbecue κάποια στιγμή. Έτσι. Αυτό είναι ουσιαστικά. Είναι δύο πέτρες και μια αυτοσχέδια ψισταριά που μπορεί να είναι οτιδήποτε, μεταλλικό, για να μην καίγεται δηλαδή. Και όπως και πολύ σύγχρονα έχω δει και με ψαράδες που θέλουν να ψήσουν τα ψάρια τους, μπορεί να είναι μια βελόνα η οποία έχει καρφώσει ένα ψάρι και στέκεται πάνω από μια θράκα.
Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τώρα τα εισαγωγικά που λέω εγώ, θα πρέπει να σημειώσουμε ταυτόχρονα και ότι μέσα από όλο αυτό που γνωρίζουμε από το βιβλίο και θα είχε πολύ έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον για όσους δεν το κρατήσαν στα χέρια τους να το κρατήσουν, να δείτε με πόση επιμέλεια κανείς μπορεί να περιγράψει αυτό που πολύ αυτονόητα για όσους μαγειρεύουν γίνεται. Και μου κάνει εξαιρετική εντύπωση ότι οι συγγραφείς πλησιάζοντας ανθρώπους, γνωρίζοντας ανθρώπους για να τους διηγηθούν για τις συνταγές της περιοχής τους, μιλούν με γυναίκες. Είναι γνωστό ότι στον χώρο της μαγειρικής επαγγελματικά συνήθως άντρες ασχολούνται. Μιλάμε για σεφ άντρες. Όμως εδώ, ακόμα και όταν πρόεδρο κάποιου συλλόγου είχαμε άντρα, πηγαίναμε στην αντιπρόεδρο για να βρούμε γυναίκα. Γιατί ίσως αυτό το θηλυκό στοιχείο στην παραδοσιακή συνταγή είναι αυτό που βάζει τη σφραγίδα του στο να γεννηθεί κάτι πολύ δημιουργικό. Οι γυναίκες είναι που κάνουν, που φέρνουν τη δημιουργία, που γεννούν την δημιουργία. Εδώ τώρα βλέπετε παίρνω χαρτάκια διάφορα, γιατί μερικά, επειδή είμαστε όλοι εδώ της περιοχής, τα θεωρούμε αυτονόητα. Λοιπόν, καλωσορίζουμε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυκοδρομίου. Εγώ επί 20 και πλέον χρόνια ζούσα στο Λυκοδρόμιο, οπότε τους θεωρώ και ζητώ συγγνώμη που δεν σας καλωσορίσα να πρόβλημα. Έχουν και το πανηγύρι του 21 Μαΐου. 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης εκεί γιορτάζει η εκκλησία τους και να, έχουμε εκεί και σκέκ, το λέμε και σκέκ πρόεδρο. Και σκέκι το λένε οι μικρασιάτες. Και σκέκι. Ένα από τους μικρασιάτες το πήρα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ο Αρχιμανδρίτης λοιπόν έχει μια διαφωνία με την κυρία του Λουμίδου και μου έρχεται εμένα στο μυαλό, το συζητούσαμε με τους συγγραφείς, ότι πολλές περιοχές διεκδικούν μια συνταγή. Και λένε όχι αυτή είναι δική μου, όχι είναι δική μου. Ο καθένας από τον τόπο του. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. να διεκδικούν δύο διαφορετικές, ας πούμε, πληθυσμιακές ομάδες μια συνταγή. Γιατί αυτό δείχνει ίσως και κοινές ρίζες. Γιατί αν πάμε πολύ πολύ πίσω, θα μπορούσαν όλα αυτά να είναι αποτυπωμένα σε ένα σημείο και μετά με κάποιους διαχωρισμούς, με κάποιον τρόπο μέσα στην ιστορία, να έχουμε μετακινήσεις τέτοιου είδους που γεωγραφικά μετακομίζουν κάποιες πληθυσμιακές ομάδες ή σε εισαγωγικά χωρίζονται και μετά ξαναβρίσκονται για να διεκδικήσουν συνταγές, για να διεκδικήσουν πολλά και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω περισσότερα. Θα μεταφέρω επίσης από θέμα πρωτοκόλλου, ήταν παράληψή μου στην αρχή, θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Υφυπουργού Εσωτερικών του τομέα Μακεδονίας Θράκης, του κυρίου Στάθη Κωνσταντινίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη σημερινή εκδήλωση. Εύχεται όμως το βιβλίο «Καλό τάξιδο» και μάλιστα συγχαίρει για την προσπάθεια, για την ανάδειξη, όπως μας λέει, των τοπικών προϊόντων και της τοπικής γαστρονομίας. Οτιδήποτε λοιπόν γίνεται στην περιοχή, οφείλουμε όλοι μας να το στηρίζουμε. Νομίζω ότι είναι ιερή μας υποχρέωση και ταυτόχρονα να το διαχέουμε για να μπορούμε τελικά να το υποστηρίξουμε. Μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι που έγινε για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, οι συγγραφείς είχαν πολύ όμορφες εμπειρίες. Βρεθήκαν με ανθρώπους, τους διηγήθηκαν πάρα πολλά πράγματα και έτσι από αυτές τις διηγήσεις ουσιαστικά βγήκε το βιβλίο και δεν ξέρω τώρα με τι σειρά θα μιλήσουμε.
Η κυρία Μπουρουτζή είναι λίγο πιαστική, γιατί... Εμείς κάναμε την πίτα την κομμαϊκή, το κλίν, τη συγκεκριμένη πίτα, τη θυμάμαι τα σαν μωρό, και να τα κάνουμε με τη συνεργή της μεγάλα την αδερφή, για να δείξουμε ότι είναι επίσημη η πίτα. Και τι κάναμε συγκεκριμένη πίτα σε σακαλιωτές, όταν θα βεζήσουμε καμία φέρα, γάμους, σαρακώνες και τα λοιπά. Ήταν πολύ όμορφο για μένα να την θυμάμαι από πολύ μικρή, εργαζόμασταν στο Ραβιά και επειδή είχαμε την κίνηση μια φορά να κάνω βάζουν φερμένους για να ανάψει φωτιά, συνέντευε με δύο φύλλα και τη διαδιάλα συνέντευε σπουρνό. Αν τηρήσεις λάθος, έφερε κάτω, αν τηρήσεις σωστά, έτσι μαθαίνεις, γιατί είναι λίγη μικρή. Την έχω μάθει χωρίς να έχω γραμμάρια, κιλάρια κτλ. Γιατί την κάνω από έναν οικονομό με παιδί. Ναι, η εμπειρία είναι με το μάτι, λέω. Μία φίλη μου λέει ότι θα την κάνω από εγώ και θα βάζω στην συνταγή, αλλά δεν έκανε να συνεισήμενε με παιδί. Το κλίν που λέμε εμείς, σε κάθε δύο τρομοκόρια, γιατί αυτά είναι πολύ καλά. Το κλίν είναι μόνο με ρύζι, αυγά και γιαούρι, το ωραίο είναι με μημάρι και ρύζι, πάλι με δύο φύλλα. Κάθε δύο φύλλα είναι δικιά και όπως και ο πατέρας ο Ρόμπος, η αφή είναι ρεσιά και ο Ρόμπος και εμείς λέμε είναι το δικό μας χωριό, δεν είναι το δικό σας. Θα ήθελα να μιλήσω και δεν ξέρω, μου είπαν να πάνω σε αυτή τη θυμάσταση να μην ξέρω, είναι φυσικά. Μου είπαν ότι σπάει, ξέρω, σπάει. Με παρέσει πάντως. Καλόρυξη, εγώ θα πρέπει να σπίσω και με περιμένουμε να φύγω. Καλό ταξιδό. Ίσως την ξανακάναμε, ίσως την παραλύτη που συνεχίζουμε με την ομαντάκα που με την εμπλοκή και την παράδοση, ξανάνατε. Κυρία Γεύση, είστε παραπολύνες, καλή συνέχεια. Είναι ότι αυτό το πολιτισμό συσυζοδότο που υπάρχει στην περιοχή μας είναι που μας δίνει στην ανατότητα να έχουμε μια ευρεία άποψη γευστική για το τι μπορεί να υπάρχει στην Ισραήλ και αυτή η κλίνη. Σε κάθε χωριό είναι διαφορετική. Δηλαδή σε κάθε χωριό χωρίς φύλλα γίνεται. Θα βάζουν τα πράγματα αυτά και θα μπορούν να δέσουν. Η κυρία Γιάννη λέει ότι είναι από τον πέρα. Και λέει ότι είναι από τον πέρα. Και λέει ότι εμείς τα οποία που λέμε τις καποδιακά θα λέμε με τέρα και ποιο είναι επίσης θα σας βράγει και πιάνουμε. Γιατί εγώ θα πάρω ρωτία για τα πάω στο παιδιά μου για να μην λέω εγώ είναι μια μαμάκι και δεν είναι πολύ πιο. Αλλά επειδή θυμάμαι και ένα πίτι του άλλο το πρίγμα θα ήταν. Ευχαριστούμε την κυρία Μπουρουτζή. Ο κύριος Τσάκης. Για να μην σου παρεξήσεις, όλες οι πηγές, συγγνώμη, και σε σκέπου το λίγο. Μπράβο! Αλλά γέλιασαι και δεν είναι.
Τόσο κλάνο να γράψω και σαν να γράψω σε εκπρόσωπο του